Τα παρκέ τριών κλειστών γυμναστηρίων των Ιωαννίνων φιλοξενούν από σήμερα και μέχρι την Κυριακή 300 περίπου παλέμαχους αθλητές του βόλεϊ από όλη την Ελλάδα, ανάμεσα στους οποίους και διεθνείς αθλητές του παρελθόντος με συμμετοχές ακόμη και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Και όλα αυτά στο πλαίσιο του 13ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παλεμάχων Πετοσφαίρισης Ανδρών-Γυναικών, γνωστό και ως Old Stars Game, που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, ο Σύλλογος Παλεμάχων Πετοσφαιριστών Αττικής και ο Σύνδεσμος Διαιτητών Πετοσφαίρισης Δυτικής Ελλάδος. Μια αθλητική διοργάνωση αρκετά σημαντική, όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και Πρόεδρος της Επιτροπής Παλεμάχων, Νεκτάριος Χαλβατζής. Και αυτό γιατί, όπως είπε, συμμετέχουν αθλητές υψηλού επίπεδου και το κοινό των Ιωαννίνων θα έχει την δυνατότητα να απολαύσει ένα όμορφο θέαμα. Το τουρνουά είναι αφιερωμένο στη διεθνή αθλήτρια Άννα Ξερικού, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Το 13ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παλεμάχων, και εύχομαι να γίνει μια διοργάνωση εξαιρετική που θα αφήσει εποχή. Οι διοργανώσεις των παλεμάχων είναι μια αθλητική εκδήλωση η οποία είναι συνάδει με τον τουρισμό, γιατί έχουν έρθει στην πόλη των Ιωαννίνων 250 με 260 αθλητές και μαζί με αυτούς οι συγγενείς τους και τα λοιπά φτάνουν τους 500 περίπου που έχουν έρθει στα Ιωάννινα. Στην μεγάλη σημασία που έχει το γεγονός να υπάρχει δυνατότητα για αθλητικές εκδηλώσεις τέτοιου βεληνικού σε εποχές οικονομικής κρίσης, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Πετοσφαίρισης Δυτικής Ελλάδος, Σοφία Χρήστου. 300 περίπου παλιοί αθλητές, μορφές του αθλήματος από όλη την Ελλάδα, έρχονται στην πόλη μας και με πάθος για το βόλεϊ θα δώσουν το παράδειγμα στους νέους αθλητές και σε όλους εμάς. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός, γιατί είναι δύσκολο πια στην Ελλάδα της κρίσης και χωρίς υποδομές να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να στηρίξουμε αυτή την οργάνωση που είναι πλέον θεσμός, όχι μόνο ως διαιτητές αλλά και οργανωτικά. Εύχομαι όλοι οι αθλητές και οι αθλητικοί παράγοντες να φύγουν με καλές εντυπώσεις και να συνεχίσουν δυναμικά για την ανάπτυξη του αθλήματος που όλοι αγαπάμε. Για ένα πρωτάθλημα που έχει ξεπεράσει κάθε όριο φαντασίας και για το οποίο τον σπόρο έριξε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και υπηρώτης Κάρολος Παπούλιας, συναθλητής του στο παρελθόν, στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλεμάχων Πετοσφαιριστών Αττικής, Ιάσον Πλατσής. Αυτό το πρωτάθλημα, πλέον πρωτάθλημα, από το 2000 με την αιγίδα της ΕΟΠΕ, δεν είναι τουρνουά, είναι πρωτάθλημα, έχει ξεπεράσει κάθε όριο φαντασίας. Πριν από 13 χρόνια είχαμε μαζευτεί στο Λουτράκι 28 άτομα για να κάνουμε το πρωτάθλημα αυτό, η τουρνουά τότε, και σήμερα είμαστε 280. Σκεφτείτε ότι αυτά τα χρόνια πόσα άτομα, πόσες Ελληνίδες και Έλληνες φάγανε την ένεση, σε εισαγωγικά, του βετερανισμού. Ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια η ιδέα να γίνει αυτό το πρωτάθλημα από ένα σπόρο που έριξε ένας δικός σας άνθρωπος. Ο συναθλητής μου, ο Κάρολος ο Παπούλιας, μου είχε πει μια μέρα, παίζαμε 2-2 και μου λέει, να είχαμε έναν αντίπαλο να παίξουμε. Αμέσως διήλυσα μες στο μυαλό μου την κουβέντα του και σε μια εβδομάδα υπήρχαν δύο ομάδες του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου και μια ομάδα με παντελιά παγώνη τριανταφύλου που κάναμε αγώνες. Και μετά ήρθε μόνο του και σήμερα από δύο ομάδες υπάρχουν 26 που συναγωνίζονται ή θα συναγωνιστούν το απόγευμα για το τρόπαιο του νικητή. Πολύ ωραίο να αγωνίζονται άτομα που υπήρξαν αθλητές και να έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να είναι εσαΐ αθλητές. Στο 13ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παλεμάχων Πετοσφαίρισης, που έχει πλέον καταστεί θεσμός, θα συμμετάσχουν 26 ομάδες, αριθμός ρεκόρ για τη διοργάνωση. Ο Ταμείας του Συνδέσμου Διαιτητών Πετοσφαίρισης Δυτικής Ελλάδος και αθλητής με την ομάδα των Ιωαννίνων στα 45+, Παύλος Αποστόλου, κάλεσε τον φύλαθλο κοινό να παρακολουθήσει τους αγώνες, οι οποίοι ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα στις 5 και θα συνεχιστούν το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Το βασικό είναι ότι γίνεται θεσμός και έχει έρθει στην πόλη μας σε δύσκολες εποχές. Είναι μια ευκαιρία
να δουν και κάποιοι τα προβλήματα που έχουμε στο χώρο των αθλητικών υποδομών. Εμείς με όλες μας τις δυνάμεις προσπαθήσαμε να στηρίξουμε τη διοργάνωση αυτή. Πιστεύω, όπως είπε και ο κύριος Πλατσής και ο κύριος Σαλβατζής, όλοι να φύγουν ευχαριστημένοι. Είναι βασικό το ότι συνδυάζεται μια αθλητική δραστηριότητα με μια τουριστική προβολή της πόλης. Σε δύσκολους καιρούς στηρίζονται πάρα πολλοί επαγγελματίες του χώρου. Επίσης, να συνηγορήσω και εγώ στο ότι ο αθλητής, όσο χρονών και να είναι, κρύβει μέσα το ένα παιδί.